Εκείνο με το αγοράκι και το κοριτσάκι που η οικογένειά τους ήταν πολύ φτωχή και η κακιά μητριά τους πείθει τον πατέρα τους που ήταν άβουλος να τα εγκαταλείψουν βαθιά στο δάσος για να έχουμε να θρέψουμε 2 στόματα λιγότερα. Εκείνα προσπαθούν να γυρίσουν σπίτι, αλλά δεν τα καταφέρνουνε. Και ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους ένα σπίτι από σοκολάτα. Και πέφτουν με τα μούτρα στο φαΐ. Αλλά το σοκολατένιο σπίτι ήταν παγίδα. Εκεί πέρα έμενε μια γριά μάγισσα που της άρεσε να τρώει τρυφερό κρέας μικρών παιδιών. Κλείνει λοιπόν το αγόρι στο κοτέτσι και βάζει το κορίτσι να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ώσπου μια μέρα της λέει: «Μπες μέσα στο φούρνο να δεις αν έχει ζεσταθεί για να ρίξουμε το ψωμί». Ήθελε να την κάνει ψητή, αλλά το κορίτσι το κατάλαβε το κόλπο. Το μυρίστηκε. Δεν ήταν χαζή. Και της είπε: «Δεν ξέρω πώς. Δείξε μου». Χώνεται λοιπόν η γριά στο φούρνο. Το κορίτσι σπρώχνει με όλη του τη δύναμη και κλείνει τη σιδερένια πόρτα. Και ενώ η μάγισσα κι εγώ ήταν ζωντανή, τα ορλιαχτά της σου σήκωναν την τρίχα. Η Γκρέτελ τρέχει και ελευθερώνει το Χάνσελ. Τα 2 αδέρφια αγκαλιάζονται, κλαίνε από χαρά για ώρα. Αυτό το παραμύθι μου λέγανε τα βράδια για να κοιμηθώ. Κι εγώ κοιμόμουνα.